σας μεσημέρι, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Είναι Παρασκευή 25 Ιουλίου. Ελάτε να δούμε την επικαιρότητα, εσωτερική και εξωτερική επικαιρότητα, στα μεν εσωτερικά θέματα. Η σταθερότητα και η κοινωνική στροφή είναι αυτό που επαγγέλλεται η κυβέρνηση. Η ισχυρή πίεση στα οικονομικά δρόμενα είναι η απάντηση της αντιπολίτευσης και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στα εξωτερικά τι να πούμε. Τι να πούμε στα εξωτερικά όταν έχουμε μέσα σε 7 μέρες 3 αεροπορικές τραγωδίες. Στη δε Μέση Ανατολή είναι ένας απίστευτα τυφλός πόλεμος που θα βγάλει ένας θεός ξέρει. Πάμε κατευθείαν στους καλούς συναδέλφους. Πάμε στον Αντώνη τον Ατζολέτο, ο οποίος είναι στο Μαξίμου, καθώς τώρα ξεκινάει μια μεγάλη σύσκεψη μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Αντώνη του Σαμαρά, του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Βενιζέλου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών. Και βέβαια έχουμε την Χριστίνα Τσίχλη για τα εξωτερικά. Καλό μεσημέρι και στους δυο σας. Χριστίνα, πάμε γρήγορα στο Μαξίμου με την άδειά σου, στον Αντώνη και επιστρέφουμε στα εξωτερικά θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αντώνη, μόλις έφυγε ο Βρούτσης από το Μαξίμου, Και μόλις μπήκε ο κύριος Χαρδούβελης, πριν από λίγο μπήκε και ο κύριος Σταϊκούρας. Μια σύσκεψη εδώ πέρα και με τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Επίσημη ενημέρωση είναι ότι είναι για τρέχοντα οικονομικά θέματα. Σαφώς, όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, θα μπουν πάρα πολλά στο τραπέζι, κυρίως για τα προαπαιτούμενα, για το πολυνομοσχέδιο, το οποίο το αναμένουμε, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Καθώς η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα ψηφιστεί μέχρι τις 8 Αυγούστου. Και όλα αυτά στη σκιά των χθεσινών παρεμβάσεων. Να σου θυμίσω πως είχαμε ερώτηση από 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Χαρδούβελη σχετικά με φορολογικά θέματα. Έβαλε μια σειρά από απαιτούμενα όσον αφορά το τέλος επιτιδεύματος ή το ελάχιστο φόρο εισοδήματος, αν θα καθιερωθεί. Και βεβαίως είχαμε και την επίσκεψη χθες της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ στον κύριο Χαρδούβελη, που του κατέθεσαν πάλι μια σειρά από προτάσεις. Εστιάζουν στο φόρο, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στις δόσεις. Και όλα αυτά αναμένουν να τεθούν εδώ πέρα, καθώς το πολυνομοσχέδιο το αναμένουμε. Θα περιέχει μια σειρά από φορολογικά θέματα, προαπαιτούμενα συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων, άρση γραφειοκρατίας. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν. Και με την κυβέρνηση, βεβαίως, ο Γιώργο να θέλει να αλλάξει την ατζέντα, έχοντας πάρει ένα μήνυμα, όπως λένε αξιωματούχοι εδώ πέρα από το Μαξίμου, έτσι ώστε να είναι πιο φιλική προς τα χαμηλά στρώματα. Ακριβώς, είναι αυτό που λες, δηλαδή η κοινωνική στροφή μαζί με την οικονομική σταθερότητα, λένε από το Μαξίμου, είναι το ζητούμενο. Η απάντηση της αντιπολίτευσης είναι: με μεταρρυθμίσεις δεν αυξάνεται ο μισθός. Η κυβέρνηση ανταπαντά ότι οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν λιγότερα βάρη στην οικονομία και στο δημόσιο τομέα, άρα επιστρέφει αυτό ως κοινωνικό μέρισμα στους πολίτες. Το Δούνο του λέει στην κυβέρνηση βάλε γκάζια και πότε δεν το ζήτησε αυτό. Χωρίς ποτέ το Δούνο του να πει έκανα λάθη στην Ελλάδα, δεν το έπανε ποτέ, διότι ο οικονομικός εγωισμός είναι το πρώτιστο στοιχείο των κυρίων αυτών. Δεν παραδέχθηκαν ποτέ το λάθος οι κύριοι του Δουνωτού ότι η οριζόντια μείωση μισθών και συντάξεων θα δημιουργούσε όλο αυτό το χάος στην οικονομία και πολλά άλλα τα οποία γνωρίζουμε. Μαθαίνω ότι πρώτη στο μέλημα στο οικονομικό πεδίο είναι μείωση του φόρου στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το δεύτερο στοιχείο είναι εξορθολογισμός του φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέα προσέγγιση στο φόρο, το λεγόμενο κεφαλικό φόρο, το φόρο κοινωνικής αλληλεγγύης. Και παράλληλα, σταθερός ΦΠΑ 13%, Αντώνη. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Και όπως ορθά είπες, το θέμα του ασφαλιστικού, το οποίο είναι τεράστιο, δηλαδή συγχωνεύσεις ταμείων και όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Αντώνη. Και ακριβώς αυτά θέλει να βάλει και η κυβέρνηση μπροστά, Γιώργο, όπως ακριβώς το είπες, προκειμένου να μπορέσει να αλλάξει την ατζέντα, πράγμα το οποίο θέλει από το Σεπτέμβριο και μετά, μιας και υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις και για το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είδαμε και χθες τη δήλωση ο κύριος Σαμαράς, πως πιστεύει ότι θα υπάρχει εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, με την αξιωματική αντιπολίτευση να πιέζει πάρα πολύ. Υπάρχουν επιτελείς εδώ πέρα στο Μαξίμου που τονίζουν πως ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα ανασφάλειας
αυτή την παραπτυταμένη προεκλογική περίοδο και θέλουν ουσιαστικά αυτό το θέμα να το κλείνουν. Ακριβώς, και να σημειώσω ότι όπως με ενημερώνουν, ο κύριος Τσίπρας ανέθεσε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο να σε λίγο θα βγει ανακοίνωση, να απευθύνει στην κυβέρνηση έκκληση να μην αναιρεθούν αυτά τα οποία τα δικαστήρια αποφάσισαν για ενστόλους και κοινωνικές ομάδες οι οποίες δικαιώθηκαν, και αναμένεται σε λίγη ώρα η ανακοίνωση. Πριν πάμε στα εξωτερικά γεγονότα, να πάμε στον Αντώνη του Σαμαρά να δούμε τι ακριβώς είπε και για την οικονομία, γιατί η μόνη ελπίδα αυτή την ώρα σε όλο αυτό το σκηνικό, το οικονομικό, είναι ο τουρισμός. 20 εκατομμύρια τουρίστες, 13 δισεκατομμύρια τα έσοδα γενικά από τον τουρισμό, και αντιστοιχούν 2 τουρίστες σε κάθε Έλληνα. Σαμαράς. Η οικονομία θα πάει καλύτερα. Η σταθερότητα στην Ελλάδα είναι πολυσήμαντη, μια που γύρω μας υπάρχουν τόσο μεγάλες εστίες αναταράξεων. Ο τουρισμός σήμερα που θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια, δηλαδή 2 τουρίστες για κάθε Έλληνα, θα δώσει μια ρευστότητα στην οικονομία και θα καλυτερεύσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Επομένως είμαι πράγματι αισιόδοξος και θέλω να είναι και ο ελληνικός λαός εν γνώση αυτής της αισιοδοξίας. Δεν το λέω τυχαία. Αυτά λοιπόν από τον τουρισμό. Αυτή είναι η εξέλιξη. Η μεγάλη μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Η μεγάλη μας ελπίδα είναι η ναυτιλία και βέβαια η παροχή υπηρεσιών. Αντώνη, αν έχεις οτιδήποτε από το Μέγαρο Μαξίμου, είτε σε επίπεδο δηλώσεων, είτε πεδίο άλλων εξελίξεων, με μεγάλη χαρά να σε δούμε και να μας τα ξαναπείς και πάλι. Πάμε τώρα σε αυτή την τρέλα. Χρύσα Τσίχλη, Χριστίνα, είπα προηγουμένως. Λοιπόν, το ίδιο είναι, δεν πειράζει. Τι πράγμα είναι αυτό το οποίο γίνεται κάθε μέρα στη Μέση Ανατολή και κάθε νύχτα? Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα, Γιώργο, στη Μέση Ανατολή. Τουλάχιστον 16 άτομα σκοτώθηκαν και 200 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, στην επίθεση που βλέπουμε μόλις τώρα σε σχολείο καταφύγιο, ναι, των Ηνωμένων Εθνών, όπου είχαν βρει καταφύγιο, είχαν εγκαταλείψει θυσίες τους και είχαν πάει εκεί περίπου 800 Παλαιστίνοι. Είναι τραγικές οι εικόνες που λαμβάνουμε από τα διεθνή πρακτορία, από το νοσοκομείο, όπου φτάνουν οι τραυματισμένοι, φτάνουν παιδιά τραυματισμένα, παιδιά που κλαίνε, γυναίκες που θρυνούν, γιατροί που χειρουργούν ακόμη και στο πάτωμα, γιατί δεν έχουν άλλα κρεβάτια. Είναι η τέταρτη φορά που δέχεται επίθεση, που δέχονται επίθεση εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Εθνών. Στο στόχαστρο μπαίνει φυσικά το Ισραήλ, το οποίο από την άλλη πλευρά κατηγορεί τη Χαμάς και λέει ότι εκτό ξεβερουκέται στην περιοχή. Αυτά είναι χθες συνοβραδινά που βλέπουμε τώρα, έτσι. Αυτές οι εικόνες που, ναι, βλέπουμε είναι από τη δυτική όχθη, μετά, ναι, από τη σφαγή στο καταφύγιο. Ναι. Παλαιστίνοι, τουλάχιστον 10.000 Παλαιστίνοι στη δυτική όχθη διαδήλωσαν. Σημειώθηκαν συγκρούσεις ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και στην αστυνομία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί από πυρά ένας νεαρός, ένας 25χρονος Παλαιστίνιος. Γενικότερα η κατάσταση και στη δυτική όχθη είναι τεταμένη αυτή τη στιγμή. Ανάμεσα σε αυτούς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, πρέπει να σας πω, από τους βομβαρδισμούς, είναι και μία έγκυος γυναίκα που ευτυχώς, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, το μωράκι της κατάφερε να το σώσουν οι γιατροί. Μία ευτυχή κατάληξη σε μία τραγωδία. Ναι. Αυτή η γυναίκα που βλέπουμε τώρα είναι μία άλλη Παλαιστίνια που έχει καταφύγει σε ένα από τα καταφύγια των Ηνωμένων Εθνών, σε ένα από τα σχολεία καταφύγια. Ναι. Αφού έχασε το μωρό της, ήταν έγκυος, έχασε το μωρό της σε ένα από τους βομβαρδισμούς, και τώρα δηλώνει ότι αυτοί δεν σκοτώνουν μόνο τα παιδιά μας, σκοτώνουν και τα αγέννητα μωρά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι τραγικό. Πρόκειται για μίσος που θα καλλιεργείται μίσος που θα συνοδεύσει γενιές. Σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι κατέρτισε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο. Πάει και έρχεται, Χρύσα. Όλο πάει και έρχεται σε αεροπλάνο, χαιρετούρες, ιστορίες κλπ. Και τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούν να βρουν μια λύση, κάτι να γίνει. Είναι τραγικό και, ναι, μπορούμε να πούμε ότι η διπλωματία προχωρά με πολύ αργούς ρυθμούς, από τη στιγμή που τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη, διαστόματος του Γενικού Γραμματέα του Μπαν Κι Μουν, έχουν αναγνωρίσει ότι τις τελευταίες 2 μέρες σκοτώνεται ένα παιδί ανά μία ώρα.
Δεν υπάρχει πιο σκληρή διαπίστωση από αυτή και όμως έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Το σχέδιο λοιπόν αυτό προβλέπει μια αρχική κατάπαυση του πυρός για 7 ημέρες, στη διάρκεια της οποίας Ισραήλ και Χαμάς θα διαπραγματευτούν περαιτέρω για να βρουν μια μόνιμη λύση. Εγγυητές θα είναι η Ευρώπη και η Αίγυπτος θα έχει τη διαμεσολάβηση με αιτήματα που θα καλύπτουν και τις δύο πλευρές, και άρση του αποκλεισμού στη λωρίδα της Γάζας και όμως να φύγουν οι ρουκέτες από την περιοχή, κάτι που ζητά το Ισραήλ. Το σχέδιο αυτό έχει παραδοθεί και στο Ισραήλ και στη Χαμάς. Αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αντιδράσεις. Μάλιστα. Και ποιες θα είναι οι απαντήσεις. Και να σημειώσουμε ότι χθες στην Αυστρία, αν δεν κάνω λάθος, έκανε προπόνηση η Μακάμπι, κάποια ομάδα του Ισραήλ. Μακάμπι, σε ένα φιλικό αγώνα. Τους πήραν στο κυνηγητό, Ακριβώς, ακριβώς. Εισέβαλαν κάποιοι μέσα στο γήπεδο, μουσουλμάνοι, και χτύπησαν τους παίκτες της ομάδας. Είναι εξοργισμένος γενικά, πολλοί κόσμος είναι εξοργισμένος και στη Δύση με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει και φόβος αντισημιτισμού και μάλιστα σε κάποιες χώρες είχαν απαγορευτεί, όπως στη Γαλλία, είχαν απαγορευτεί διαδηλώσεις ενάντια στο Ισραήλ με το φόβο του αντισημιτισμού, ακριβώς γιατί είχαν σημειωθεί και πολύ σημαντικά επεισόδια. Τραγικά όλα αυτά. Η λέξη ειρήνη είναι η επικεφαλίδα κάθε εξέλιξης. Χρήσα, σε ευχαριστώ θερμά για την αμεσότητα της ενημέρωσης. Μιχάλης Τεζάρης μαζί μας. Πριν πάμε σε φόρους, πώς θα πληρώνονται, σε 12μηνη βάση, τι θα γίνει με τα ταμεία, τι θα γίνει με τα σπίτια που χθες μάθαμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έλεγε πρέπει να πληρώσετε όλους τους φόρους για να μπορείτε να κάνετε μεταβίβαση. Σήμερα τα γυρνάει και λέει αυτό απαντήθηκε σε έναν πολίτη. Όλα αυτά με τον κύριο Παντελή σε λίγο και τους καλούς συναδέλφους αλλά και καλεσμένους που θα έχουμε εδώ. Μιχάλης Τεζάρης, τι έγινε στην Καρδίτσα, Μιχάλη? Μία τραγωδία έγινε, Γιώργο, σε ένα γλέντι για τη βάφτιση ενός παιδιού, ναι, την Κυριακή, το Δευτέρα το ξημέρωμα. Εκεί λοιπόν που διασκέδαζαν, ο Νονός, ο οποίος ήταν κριτικός μαζί με κάποια άλλα μέλη της παρέας, αποφάσισαν να ρίξουν κάποιες μπαλωθιές στον αέρα και δυστυχώς μία από τις σφαίρες βρήκε τον άτυχο 35χρονο Νονό στον κρόταφο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, όπου εκεί διαπιστώθηκε η κρισιμότητα της κατάστασής του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου, Γιώργο, κατέληξε δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός χθες το πρωί. Είναι μια σύλληπτη τραγωδία. Οι άνθρωποι εκεί είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την βάφτιση ενός μικρού παιδιού. Ο Νονός, όντας κριτικός και θέλοντας να διατηρήσει την παράδοση που θέλει σε τέτοιες μεγάλες χαρές να ρίχνουν μπαλωθιές στον αέρα, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι κάτι ασύλληπτο, ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς έγινε. Στο σημείο, η ελληνική αστυνομία, οι άνδρες της Ελλάς, βρήκαν ένα 9 πιστόλι από το οποίο εκτιμούν πως βρήκε τον θάνατο ο άτυχος 35χρονος. Έχει μεταφερθεί στην εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Δεν έχει βρεθεί το άτομο το οποίο πυροβόλησε και δεν αποκλείεται, σύμφωνα με τα όσα καταμαρτυρούν άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, να ήταν ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε στο κεφάλι του, στον κρόταφο, πάνω στη γιορτή. Είχαν πιει και αρκετά, ήταν 6 τα ξημερώματα, γιόρτασαν από την Κυριακή. Πίστευτο. Το απόγευμα. Μια απίστευτη, μια ασύλληπτη τραγωδία στην Καρδίτσα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Οι ειδήσεις αυτές είναι οι οποίες έρχονται. Σε 7 μέρες, Χρήσα, 3 αεροπορικές τραγωδίες. Ποια είναι η εξέλιξη τώρα με το αεροπλάνο? Σε 7 μέρες, 3 αεροπορικές τραγωδίες, συνολικά 462 νεκροί, Γιώργο. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις με το αεροπλάνο της El Algeri. Ναι. Τα συντρίμμια λοιπόν επιβεβαιώθηκε και από τα ηλίσια πεδία ότι εντοπίστηκαν στο βόρειο Μάλι. Ναι. Εκεί μάλιστα σπέβδουν Γάλλοι στρατιώτες προκειμένου να σφραγίσουν το χώρο. Γενικά έχουμε μεγάλη κινητοποίηση από τη Γαλλία, καθώς 51 επιβάτες ήταν Γάλλοι. Συνολικά 116 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος, 110 ήταν οι επιβάτες, 6 ήταν τα μέλη του πληρώματος, όλοι από την Ισπανία. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε 50 λεπτά μετά την απογείωσή του και αφού ο πιλότος είχε ζητήσει από τον πύργο ελέγχου στον Ήγηρα να αλλάξει πορεία λόγω κακοκαιρίας. Ναι. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Το πιθανότερο σενάριο είναι η συντριβή λόγω κακοκαιρίας, καθώς φαίνεται ότι υπήρχε μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή εκείνη την ώρα, όπως και αμοθύελα. Τραγικά γεγονότα λοιπόν. Η ώρα είναι 12 και 10. Ευχαριστώ και την Χρήσα την Τσίχλη και
τον Μιχάλη τον Τεζάρη και τον καλό μας συνάδελφο τον Αντώνη τον Ατζολέτο από του Μαξίμου. Οτιδήποτε προκύψει από του Μαξίμου αμέσως θα σας ενημερώσουμε. Ήδη πήραν θέση εδώ στο στούντιο ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, είναι ο κ. Δαβέτας. Καλώς ήρθατε, κύριε Δαβέτα. Καλώς σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θερμά. Και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Κέρκυρα, ο κ. Σαμοήλης. Τι συνδέει καλημέρα. Και τους δύο, η Κέρκυρα. Είναι και οι δύο. Κερκυραίοι. Εκείνη από το Ιόνιο, εγώ από το Αιγαίο. Θα γίνει πολύ ωραία κουβέντα μαζί με τον κύριο Παντελή και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουμε στη συνέχεια. Θα πάμε και στην Κρήτη στις 12.30, από όπου ο κύριος Μπαμιαδάκης θα μας πει για την Κρήτη, η οποία συγκεντρώνει, προσέξτε, σχεδόν το 20% του ελληνικού τουρισμού. Γρήγορο διάλειμμα, σε ένα λεπτό μαζί σας. Εδώ λοιπόν η ώρα είναι 12 και 16 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μας και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της χρονιάς που πέρασε και αυτά τα οποία θα έρθουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με την κυρία Τσέκου και την Κυριακή θα κουνήσουμε κι εμείς μαντήλι για να είμαστε πάλι κοντά σας 25 Αυγούστου εκτός απρόπτου, γιατί δεν ξέρετε, η δισογραφία είναι, έχει ξεπεράσει και τους γιατρούς ακόμη. Δεν ξέρεις τι ώρα έρχεται το γεγονός και μακάρι τα γεγονότα να είναι καλά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 12 και 17 πρώτα λεπτά. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Δαβέτα από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και σύμβουλο του Πρωθυπουργού. Έχουμε τον κύριο Σαμοήλη, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας και βουλευτής, παρακαλώ, του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ο κύριος Παντελής. Κύριε Παντελή, καλό μεσημέρι. Ο φοροτεχνικός μας. Ο άνθρωπος διαπάσαν νόσων φορολογικήν. Τα άλλα αφορούν άλλους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τι. Έχουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ενώ χθες είχαμε πληροφορηθεί, σημειωτέων ότι αυτή την ώρα έχουμε τη μεγάλη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών για θέματα καθημερινότητας με κεντρικό σλόγγαν σταθερότητα και κοινωνική στροφή, έχουμε τι, έχουμε τα διαδικαστικά. Για παράδειγμα, χθες έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να πληρώσετε όλους τους φόρους που αφορούν το ακίνητο για να μπορείτε να μεταβιβάσετε. Σήμερα με επίσημη ανακοίνωση λέει αυτό αφορούσε έναν πολίτη ο οποίος χρώσταγε, όλοι οι υπόλοιποι, τα 9.999.000, μπορείτε, αν είστε σε διαδικασία πληρωμής, να μεταβιβάσετε το κινητό σας. Κύριε Παντελή, τι ακριβώς συμβαίνει? Επειδή, Γιώργο μου, τις τελευταίες μέρες εδώ στο γραφείο έχουμε βοηθήσει 5 ανθρώπους, κυρία ξένους που έχουν έρθει να αγοράσουν από Έλληνες και μάλιστα στα νησιά, για να κάνει τη μεταβίβαση ο συμβολιογράφος χρειάζεται πιστοποιητικό εμφία. Το πιστοποιητικό για το νέο φόρο για τα 5 χρόνια ότι έχει πρώτον πληρωθεί ο φόρος και ότι πώς έχει δηλωθεί στο ε9 το ακίνητο. Μάλιστα. Θα πρέπει και τα δύο να είναι τακτοποιημένα ώστε να μπορέσει ο συμβολιογράφος να κάνει τη μεταβίβαση. Είτε το ένα υπάρχει κόλλημα είτε στο άλλο υπάρχει κόλλημα, πιστοποιητικό εμφία δεν βγαίνει από την αρμόδια υπηρεσία της εφορίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει μεταβίβαση. Δεν ξέρω, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, πού τα είδα αυτά τα πράγματα. Μάλλον οι μεταβιβάσεις δεν τις γνωρίζει το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτά τα οποία λέει. Δόθηκε μια ατομική απάντηση σε ερώτημα πολίτη. Τώρα πάμε, πριν πάμε στους πολιτικούς μας. 12 δόσεις. Είναι άλλες 5 που έχω εγώ. Α, έχεις άλλες 5. Πάμε τώρα. 12 δόσεις της εφορίας. Ποια είναι η διαδικασία? Δηλαδή, μπορεί να πάει ο κύριος Δαβέτας αύριο το πρωί ή να πάει ο κύριος Σαμοήλης και να πει καλημέρα κύριε Έφορα. Αντί για 3 δόσεις που πρέπει 31 να πληρωθεί η πρώτη δόση, θέλω να πάω στις 12 ή πρέπει να καταστούν ληξιπρόθεσμες? Διότι είδα κάτι πρόστιμα που είναι 0,73 ανά μήνα και μετά πάει, δηλαδή στα 1000 ευρώ, μέσα σε 3 μήνες πάει 1100 τόσα. Ελάτε. Συν το 10% αφού ολοκληρωθεί το δίμηνο. Μπράβο. Καταρχάς, Γιώργο, θα πρέπει, μια και έχεις εκεί εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σύμβουλο του Πρωθυπουργού, θα πρέπει να δούνε σοβαρά το θέμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Δεν θα πρέπει καμία δήλωση, Γιώργο μου, να βγει εκπρόθεσμη, γιατί δεν είναι δυνατόν σε ένα συνταξιούχο με 350, με 400, με 500 ευρώ να του παίρνουμε 100 ευρώ όσον αφορά το αυτοτελές πρόστιμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτο από αυτό. Το δεύτερο, με το νόμο, Γιώργο μου, το 4174,
έδινε τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να μπορούν να κάνουν ρύθμιση σε 12 δόσεις, έστω και αν αυτό δεν είναι ληξιπρόθεσμο. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως αυτή η εφαρμογή στο τάξη δεν έχει ανοίξει, γιατί οι ρυθμίσεις δεν γίνονται στην εφορία, γίνονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στο τάξη, με αποτέλεσμα ένας που θέλει σήμερα να πάει να ρυθμίσει στις 12 δόσεις, ναι, που έχουν ψηφιστεί, ναι, δεν μπορεί, θα πρέπει να περιμένει την 1η Αυγούστου. Όπως ακόμα, Γιώργο μου, και αυτό να αποκάλυψει, ένας ο οποίος έχει επιστροφή φόρου και ειδικά οι εταιρείες και τα νομικά πρόσωπα, ακόμα δεν έχει ανοίξει η εφαρμογή ώστε να μπορεί η εφορία μετά τον έλεγχο να βεβαιώνει την επιστροφή και να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα. Άρα λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει πρόθεση να βοηθηθούν οι πολίτες. Το μεν πνεύμα πρόθυμων, η δε σάρξ ασθενής. Η σάρξ εν το προκειμένο είναι ο μηχανισμός του κράτους, κύριε Δαβέτα. Δηλαδή, υπάρχει θέληση. Αυτό μου θυμίζει λίγο το μέρισμα. Βρήκε τα 500 εκατομμύρια ο Σαμαράς μετά από αγώνα με την Τρόικα κλπ. Τους λέει, παιδιά, να τα εδώ τα 500 εκατομμύρια. Ακόμα έχουν δοθεί μόλις 170, άντε 200 εκατομμύρια. Τι θέλω να πω. Αυτός ο κρατικός μηχανισμός θα πάρει μπρος ποτέ, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη? Είναι καιρός να πάρει, διότι εδώ βλέπουμε μία διαφορά ανάμεσα, ναι, στις προθέσεις και στα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να κυλάει, ειδικά τώρα που έχουμε πει ότι έχουμε κλείσει την περίοδο του μνημονίου, ναι, να μπορέσουμε να φέρουμε άμεσα αποτελέσματα ανακούφιση των πολιτών. Διότι διαφορετικά ο πολίτης θα λέει: ωραία μας τα λες, αλλά στην πράξη δεν βλέπω το αποτέλεσμα. Είναι καιρός λοιπόν αυτός ο μηχανισμός να αρχίσει να λειτουργεί. Αυτό το δυσκίνητο κράτος, το βαρύ κράτος, αυτό το απίστευτο πράγμα το οποίο φτιάχτηκε σε αυτόν τον τόπο, θα κινηθεί ποτέ? Διότι καθυστερήσεις συντάξεων σε 130.000 κόσμο, καθυστερήσεις στη φορολογία, καθυστερήσεις σε 1, 2, 3, 4. Δηλαδή υπάρχει πρόθεση να κάνεις κάτι. Λες για παράδειγμα, θα φτιάξω το πιο ωραίο φαγητό, άμα δεν έχεις κατσαρόλα, άμα δεν έχεις κουζίνα, άμα δεν έχεις τα υλικά, άμα δεν έχεις, ή μάλλον τα έχεις τα υλικά, αλλά δεν μπορείς να το φτιάξεις, γιατί δεν έχεις ρεύμα, για παράδειγμα. Τι κάνεις λοιπόν, τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση όταν λέει ναι, θέλω να κάνω κοινωνική στροφή? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι όλα θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο και μετά. Ναι. Με ποια λογική? Με τη λογική μετά τις συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους, μετά όλο αυτό το οποίο ετοιμάζεται τώρα με, ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μοιραία, αυτό το πράγμα θα φέρει μείωση φόρων, σταθερότητα σε θέματα οικονομικών συντελεστών. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ας πούμε, για το ΦΠΑ 13% είναι άμεσος στόχος της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα είδος κοινωνικής ισορροπίας. Για να το δούμε αυτό. Πριν πάω στον κύριο Σαμοήλη, να δούμε τον κύριο Βρούτσι για τη ρύθμιση των οφειλών στα ταμεία. Τι ακριβώς μου είπε την Κυριακή, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, διότι, φίλες και φίλοι, το είπε ο κύριος Παντελής, επιβεβαιώνεται. Όποια εφημερίδα και αν ανοίξετε σήμερα, θα δείτε ότι είτε χρωστάς στην εφορία, είτε χρωστάς σε ταμείο, αυτό ενοποιείται, υπάρχει το ΣΔΟΕ για την εφορία και το ΚΕΑΟ για τα ασφαλιστικά ταμεία. ΣΔΟΕ και ΚΕΑΟ έρχονται οι σάρκαν μίαν και από εκεί και πέρα λένε, έλα εδώ Παντελή μου. Θα ενοποιηθούν, μπράβο, Γιώργο, ακριβώς θα ενοποιηθούν τα ποσά αυτά όλα και θα υπάρχει μία οφειλή απέναντι στο ελληνικό δημόσιο με την ευρία έννοια. Ακριβώς. Αλλά Γιώργο, μία παρατήρηση, το δυσκίνητο κράτος δεν υπάρχει όταν είναι να στείλουμε email και να δεσμεύσουμε λογαριασμούς μισθωτών ή συνταξιούχων. Υπάρχει όταν είναι να ανοίξει το σύστημα. Υπάρχει όταν είναι να βάλουμε πρόστιμα. Έτσι, εκεί, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Εκεί είναι σαν την ευληγησία της αγοράς εργασίας. Α, και μπράβο. Οι μισθοί, εκεί δεν έχουμε. Οι μισθοί και οι συντάξεις σε μια νύχτα στην Ελλάδα. Χραπ, δρεπανηφόρο άρμα. Αν είναι να δώσουμε. Άμα πάει η ανεργία στο 10%. Και αν, και αν, και αν. Πάμε στον Γιάννη Τοβρούτσι τώρα για να δείτε τι ακριβώς μου είπε την Κυριακή αναφορικά με την ρύθμιση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ταμείων που μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ, πάνω από 5.000 από όλα τα ταμεία, είναι 10 δισεκατομμύρια, 362 εκατομμύρια, 523.653,06 ευρώ. Πολλά λεφτά. Ακρίβεια σεντ. Πολλά λεφτά. Από αυτό η είδηση είναι αλλού. Ότι? Έκανα μία ανάλυση. Ναι, χρονική. Και χρονική ανάλυση. Η οποία? Από το 9 και πριν και από το 9 και μετά. Γιατί πρέπει να απομυθοποιούμε και ορισμένα πράγματα. Η ανάλυση τι έδειξε? Έδειξε ότι μόνο το 17,3% των ληξιπροθέσμων, αυτό για το οποίο φωνάζει ο κόσμος, γεννήθηκε στην κρίση. Που σημαίνει ότι υπήρχε βεβαίως προ-κρίσης μία αντίληψη καλλιεργημένη, ναι, στην κοινωνία της ασυνέπειας, της μη συμμόρφωσης, που πλήρωναν λίγοι για τους πολλούς και
πέρα βρέχει, κανείς δεν πλήρωνε τις φορές. Δηλαδή, να ξαναεπαναλάβω το νούμερο. Τα μεγαλύτερα από χρέη σύνολο, λέτε πριν το 9 βεβαίως, και τα λιγότερα το 17,3 μετά το 9. Ναι, αλλά κλείσανε επιχειρήσεις μετά το 9, γι' αυτό δεν είχαν όλα χρέη. Επαναλαμβάνω. Ελάτε. Μόνο το 17,3% μάλιστα αφορά το ποσό στο λιτσικό θέσμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα κάνετε ρύθμιση, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν σημαίνει, κύριε Υπουργέ, σε συνδυασμό, γιατί εγώ πρέπει να βλέπω τα νούμερα, ότι επιπλέον, όσο παράδοξο και αν ηχεί, ναι, ότι από το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που έχουμε βάλει στόχο να εισπράξουμε από τα ληξιπρόθεσμα το 2014, το πρώτο πεντάμινο είμαστε πάνω από το στόχο. Αυτά λοιπόν. Σαμοήλης, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου μαθαίνω, κύριε Σαμοήλη, ότι πριν από λίγη ώρα ο κύριος Τσίπρας έδωσε εντολή στον κύριο Μητρόπουλο να εκδώσει μια ανακοίνωση η οποία αφορά τα κέρδη από τη δικαίωση ή μάλλον αυτά που δικαιούνται όσοι δικαιώθηκαν μέσω δικαστηρίων να αποδοθούν γρήγορα σε αυτούς οι οποίοι πρέπει να τα πάρουν. Κύριε Σαμοήλη, έχετε το λόγο. Λογικό το βρίσκω. Αλλά θα ήθελα, ναι, να πω και το εξής, ότι εχθές στη Βουλή καταθέσαμε μία τροπολογία προσθήκη για το θέμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Μάλιστα. Τι με λέει? Τέσσερα σημεία. Τι λέει? Η οποία λέει, εν πάση περιπτώσει, να πάνε παρακάτω οι δηλώσεις, δεν θυμάμαι τώρα ημερομηνία, 37 και τα λοιπά, και χωρίς πρόστιμα, διότι με ευθύνη μέχρι του Υπουργείου... την τελευταία ημερομηνία πληρωμής, κύριε Σαμοήλη, ναι, και τις 31. Ναι, αλλά μετά, ναι, θα πάει σε δύο δόσεις, λοιπόν, η πληρωμή του φόρου. Το, ε, θέμα είναι ότι την απέρριψαν όμως. Γιατί? Την απέρριψαν ως εκπρόθεσμη. Μπορούσαν βεβαίως να την αποδεχτούν, είτε είναι εκπρόθεσμοι είτε δεν, ερώτημα, είναι. Ερώτημα. Την τροπολογία. Αυτό εάν το κάποιοι λέω... είναι εκπρόθεσμοι εντελώς, θα πληρώσουν σε δύο δόσεις, κύριε Παντελή, το φόρο αντί για τρεις? Γιατί τώρα είναι. Όχι, Γιώργο μου. Τι? Η πρόταση η οποία υπήρχε, ναι, χθες, αλλά και η πρόταση που υπάρχει από τους φοροτεχνικούς είναι, ναι, να δώσω τη δυνατότητα στον κόσμο μέχρι και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου να υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση και να πληρώσει το φόρο στις τρεις δόσεις μέχρι και την τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, λοιπόν, υποβάλλω, ναι, αύριο, ναι, τη δήλωσή μου, ναι, 7/10. Να σας το πω, είναι, γελάει ο κόσμος, γελάει όλη η Ευρώπη, όταν έπρεπε κανονικά το σύστημα να ανοίξει από 1η-1η του 2014, άντε εγώ σου λέω 1η Μαρτίου του 2014, να έχουμε ξεμπερδέψει. Πρώτη Δευτέρου, Γιώργο, το προβλέπει ο νόμος. Πρώτη, έτσι λέει ο νόμος, δεν το λέω εγώ. Ποια είναι η δικιά μου πρόταση, που τη λέω χρόνια. Ουδής υπουργός οικονομικών. Δεν πειράζει, παιδιά. Κάποια μέρα θα γίνει. Πότε θα το δείτε. Όταν πας και υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση, αμέσως η εκαθάριση, από την 1η Ιανουαρίου και μετά, όποτε είσαι έτοιμος, πληρώνεις το 20% του φόρου και έχεις ξεμπερδέψει έως 30 Μαΐου. Και το κράτος έχει πάρει τα λεφτά του και εσύ τελειώνεις με τα φορολογικά σου και είναι όλοι καλά. Και τελειώσαμε με την ιστορία. Ουδής υπουργός οικονομικών έχει ακούσει αυτό το απλό, που δεν το βρήκα εγώ. Το κάνουν στην Αμερική, το κάνουν στην Ολλανδία, το κάνουν στη Δανία, το κάνουν στη Σουηδία. Το κάνουν παντού. Εμείς εδώ το αντίθετο. Ελάτε στην Γαλλία. Το θέμα είναι, αν μου επιτρέπετε, ότι από τη μία καθυστέρησαν, αν θυμάμαι καλά, 48 περίπου μέρες, ναι, για την υποδοχή των δηλώσεων λόγω, ναι, τεχνικών προβλημάτων. Ναι, από την άλλη όμως, χθες, στην τροπολογία που καταθέσαμε, μάλιστα, την απέρριψαν χωρίς καμία αιτιολογία, με τη μόνη αιτιολογία ότι είναι εκπρόθεσμη. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το βλέμμα που έχει η κυβέρνηση όσον αφορά τις ανάγκες του ελληνικού λαού, δηλαδή, και τα προβλήματα. Δηλαδή, αν είστε το Σεπτέμβριο κυβέρνηση, οι φορολογικές δηλώσεις θα έρχονται σε 10 μέρες ή ένα μήνα, με αυτή την κατάσταση που επικρατεί σε αυτό το κράτος. Βασικό ερώτημα. Απλού πολίτη και δημοσιογράφου. Βεβαίως. Για να σας πω τι θα βρείτε μπροστά σας, αν ο λαός, ο Θεός κλπ. Αποφασίζει. Τα βλέπουμε ποια είναι τα προβλήματα. Έτσι. Αυτή είναι η θέση μας, ότι πρέπει και το Υπουργείο Οικονομικών και η εκάστοτε κυβέρνηση, μάλιστα, όποια και αν είναι αυτή, να παίρνει την ευθύνη της. Δεν μπορεί να καθυστερεί 48 μέρες, αλλά από την άλλη να ζητάει από τον Έλληνα πολίτη, λες και είναι ο τελειότερος τεχνικός και λογιστής, και μπορεί να μπαίνει και στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή, στην ώρα του και στη στιγμή. Έχετε δίκιο σε πολλά σημεία. Ένα πράγμα, κύριε Παντελή. Γιατί οι ταμιακές δεν είναι συνδεδεμένες με το Υπουργείο Οικονομικών? Πας στην Αμερική να αγοράσεις κάτι και σου λέει 4 δολάρια η αξία, 2 δολάρια ο φόρος. Και την ώρα που πληρώνεις, πληρώνεις στο ίδιο ταμείο αλλά σε διαφορετική καταχώρηση την αξία του αγαθού και αλλού το φόρο, ο οποίος πάει κατευθείαν στο κράτος. Την ίδια στιγμή πάει. Εδώ και δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιώργο μου, να πω ένα άλλο παράδειγμα. Να το πείτε. Θυμάσαι πόσα χρόνια κοντεύω να βγω στη σύνταξη. Ναι. Μιλάγαμε για τη σύνδεση των πρατηρίων
με τις μηχανές για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη. Ωραία. Να μην υπάρχει. Και για το γάλα λέγαμε ότι θα πέσει τιμή. Έτσι μετά από 5 χρόνια, από 7 χρόνια. Μάλιστα. Και για το γάλα μας πρίζανε εδώ 3 μήνες. Θα πέσει τιμή του γάλατος, θα πέσει τιμή του γάλατος, πάνω το γάλα. Έτσι, κόντευε να πέσει η κυβέρνηση. Είχε βγάλει 100 σπυράκι ο Σαμαράς για το θέμα αυτό. Είχε χάσει 8 κιλά ο Βενιζέλος να μπαίνει στο Μαξίμου και το γάλα στη θέση του. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι απίστευτα πράγματα. Και μετά σου λέει γιατί έκανε ανασχηματισμό. Όχι ανασχηματισμό θα έκανε. Καταλαβαίνετε κύριε Δαβέτα, υπάρχει παθογένεια. Ναι, εγώ και θα σας και πω... πολύ σωστά το λέτε. Εγώ θα σας πω το εξής. Αυτό το με το φορολογικό θα έπρεπε να είναι πολύ πιο απλό. Θα αναφέρω την εμπειρία μου στη Γαλλία από τα χρόνια. Έρχεται μία ωραία μέρα, μια σελίδα μπρος-πίσω, στην οποία σου γράφουν μέσα όλα τα στοιχεία. Μπράβο. Σου γράφουν τι χρωστάς, τι δεν χρωστάς, από πληροφορίες που εσύ ο ίδιος έχεις ξεχάσει. Μάλιστα. Έχουν κάνει αυτοί όλες τις έρευνες. Ναι. Σου λένε ποια πρέπει να δώσεις τώρα ή ποια πρέπει να δώσεις μετά. Μάλιστα. Και το μόνο που κάνεις είναι, αφού κοιτάξεις τα στοιχεία, υπογράφεις λέγοντας αυτό είναι και έφυγε. Μάλιστα. Τελείωσε. Να σας πω στην Ελλάδα τι γίνεται. Δεν βαστάει. Θέλετε να μάθετε στην Ελλάδα τι έχει γίνει. Σε 9 χρόνια, 12 φορολογικοί νόμοι, 4 εγκύκλοι τη μέρα. Προσέξτε, 4 εγκύκλοι τη μέρα εκδίδονται. Οι εγκύκλοι μεταφέρονται με νταλίκα, οι νόμοι μεταφέρονται με φορτηγάκι. Και οι υπουργοί μεταφέρονται δεν ξέρω πώς. Θα πρέπει να τελειώσει αυτό. Έλεος δηλαδή. Κόσμος, θα πρέπει να τελειώσει, ελάτε, κύριε Δαβέτα. Κύριε Παντελή, απίστευτο. 4 εγκύκλοι τη μέρα. Και δεν μιλάμε για εγκύκλοι οι οποίοι είναι. Κύριε Στόσες, είναι οι περσινές οι εγκύκλοι. Ναι. Και λείπουν πάνω από 550. Μάλιστα. Αυτή η σύγκριση εκεί που λέει θα εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας. Γι' αυτό, κύριε Σαμοήλη, τρελαθήκαν ηλικιωμένοι. Θέλετε να δείτε ηλικιωμένο τι του συνέβη μόλις είδε τις εγκυκλίους. Να πω μισή κουβέντα. Να πείτε όσες θέλετε, ελάτε. Εχθές πάλι κατέθεσε μία τροπολογία ο κύριος Χαρδούβελης όσον αφορά τον ΕΜΦΙΑ. Και τι λέει σε αυτή την τροπολογία, η οποία υπερψηφίστηκε αυτή βέβαια. Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να επιστραφεί φόρος, θα πληρώνεται πρόστιμο. Εάν δεν είναι να επιστραφεί, φόρος πηγαίνει κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα σας... αυτά είναι απαράδεκτα θα σας πράγματα. Από την επιστροφή. Αυτά είναι απαράδεκτα και πράγματα. Και βέβαια, το μεγάλο και τεράστιο θέμα είναι τα 66 δις, τα οποία οφείλονται στις εφορίες, αλλά από αυτά τα 66 δις, μόνο τα 20 μπορεί να εισπράξει το κράτος και το 10% να εισπράξει, καλά θα είναι, γιατί δεν πληρώνουν φόροι οι υπόλοιποι, να μειωθεί λίγο η φορολογία στο συνταξιούχο, τον εργαζόμενο κλπ. Κλπ. Γιατί αυτοί πληρώνουν τελικά τους φόρους στην πατρίδα μας. Δείτε τώρα τι έπαθε ένας ηλικιωμένος, κύριε Παντελή, κύριε Δαβέτα, κύριε Σαμοήλη, μόλις του είπανε ότι δεν θα υποβάλεις δήλωση. Ελάτε. Ωραίος. Είναι πνίγης. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Για να δούμε τα πώς και τα γιατί. Θα πάμε Κρήτη. Μία γρήγορη παρατήρηση. Ελάχιστη. Παρακαλώ, για το λυκειωμένο. Καταρχήν ήταν άριστοι άνθρωποι. Οι κινήσεις του ήταν άριστες και νομίζω ότι αν δεν ήταν παλιός χορευτής, έχει μέλλον, μπορεί να γίνει τώρα χορευτής. Είναι καταπληκτικός. Αλλά, κοιτάξτε, κόξες εδώ. Ευτυχώς όμως που δεν είναι Έλληνα, διότι θα τον φορολογούσε ο κύριος Κουβέλης. Λοιπόν, βάλτε χιούμορ στη ζωή σας. Πρέπει η φοροδιαφυγή να γίνει ο κύριος στόχος της κυβέρνησης. Θα πάμε Κρήτη. Να παταχθεί φοροδιαφυγή. Θα πάμε Κρήτη αμέσως μετά. Έχουμε ένα χρυσάφι. Αυτό λέγεται τουρισμός, φίλες και φίλοι. 20 εκατομμύρια τουρίστες στην πατρίδα μας. 13 δις θα αφήσουνε. Και αν είδατε εσείς απόδειξη στην ελληνική περιφέρεια τσακιστή, εμένα και τον Παντελή να με ειδοποιήσετε. Γρήγορο διάλειμμα και θα πάμε στον κύριο Βάμιαδάκη. Το Μιχάλη να μας πει από την Κρήτη τι συμβαίνει. Το 20% του τουρισμού. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαμιαδάκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Μισό λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Η
ώρα είναι 12 και 39 πρώτα λεπτά. Σε αυτό το κυκαιώνα των ειδήσεων από όλο τον κόσμο και όλες αυτές τις οικονομικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι, καθώς είμαστε στο δεύτερο μέρος του μαγαζίνου, ο τουρισμός, η φρεγάτα της οικονομίας μας, πάει καταπληκτικά. Μιχάλης Βαμιαδάκης από την Κρήτη. Το 20% των τουριστών που θα έρθουν από τα 20 εκατομμύρια έρχονται Κρήτη, κύριε Βαμιαδάκη. Σωστά. Η Κρήτη είναι ο νούμερο ένα προορισμός σε αφήξεις από όλη την Ελλάδα. Ναι. Τα επίπεδα των αφήξεων κινούνται σε ελαφρώς βελτιωμένους αριθμούς σχέση με πέρσι. Ναι. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα τώρα, εννοείται Ιούλιο-Αύγουστο. Πάει καλά. Η ποιότητα δυστυχώς δεν είναι αυτή η οποία θα περιμέναμε. Οπότε η κατακεφαλή δαπάνη είναι αρκετά περιορισμένη, θα έλεγα. Και αυτό είναι βασικά το κομμάτι το οποίο πρέπει να εστιάσουμε και για το μέλλον, έτσι ώστε να συνδυάσουμε την ποσότητα και με την ποιότητα. Γύρω στα 13 δις θα συγκεντρωθούν από τον τουρισμό. Και βέβαια είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι σε κάθε Έλληνα αντιστοιχούν δύο τουρίστες. Ήταν μια φράση η οποία έκανε εντύπωση. Δεν υπάρχει Έλληνας αυτή την ώρα που να μην εκτιμά ότι ο τουρισμός, η ναυτιλία και η παροχή υπηρεσιών, κύριε Βαμιαδάκη, είναι η βάση των πάντων σε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να φτιάξει ούτε οδοντογλυφίδες. Σωστά. Και φανταστείτε ότι στην Κρήτη αντιστοιχούν πολύ περισσότεροι. Σχεδόν είναι ένας κριτικός για μάλλον 7 τουρίστες ανά κριτικό. Δηλαδή σε ένα νησί το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 500.000, ναι, ήρθαν περίπου 3,4 εκατομμύρια τουρίστες. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Και σίγουρα όλο το νησί, άμεσα ή έμεσα, εξαρτάται από τον τουρισμό. Βασική λοιπόν επιδίωξη είναι να μπορέσουν όλοι οι κλάδοι του οικονομικοί κλάδοι του νησιού να μπορέσουν να έχουν άμεση διασύνδεση με τον τουρισμό, όπως και ο αγροτικός τομέας, πέρα από αυτούς τους οποίους αναφέρατε ήδη, έτσι ώστε να μπορέσει πραγματικά τα όποια ωφέλη να επιμεριστούν στο σύνολο της κοινωνίας και της οικονομίας του νησιού. Ακριβώς. Και παρότερηση. Το καλό είναι, ο κύριος Βαμιαδάκης, ναι, είναι πολύ έμπειρος, αν και πολύ νέος. Γι' αυτό το λέω. Έχουν βρεθεί θέσεις εργασίας από πολύ νωρίς, γιατί ανοίξατε και νωρίς, κύριε Βαμιαδάκη, έτσι δεν είναι? Όλοι, σίγουρα. Όλοι όσοι ασχολείστε με τον τουρισμό. Δηλαδή, ενώ άλλες φορές ξεκινούσατε 1η Απριλίου, φέτος από Μάρτιο αρχίσατε και θα πάτε μέχρι Νοέμβριο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Τα τελευταία δύο χρόνια οι σεζόν είναι πολύ καλύτερες, οπότε ναι, αυτό έχει και μία επίδραση και στη διάρκεια τους. Οπότε φέτος η σεζόν ουσιαστικά έχει ξεκινήσει έστω και με περιορισμένα νούμερα από τα τέλη του Μάρτη, ναι, και θα τραβήξει μέχρι τις αρχές του Νοέμβρη. Βέβαια, δυστυχώς η μεγάλη μάζα επικεντρώνεται στο τετράμινο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, αλλά σίγουρα ένα μέρος των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων γενικότερα ανοίγει, οπότε σίγουρα δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Με κάποιες μελέτες που έχουμε κάνει, αν καταφέρουμε να επιμηκύνουμε τη σεζόν κατά 1,5 μήνα περίπου επιπλέον, που είναι βασικά ο στόχος που και γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι, αυτό σημαίνει αυτόματα μια αύξηση γύρω στο 20-25% στη θέση εργασία στο τουριστικό κλάδο. Ακριβώς. Άλλες φορές ήταν 4 μήνες, τώρα είναι 5, 6, ενδεχομένως 7. Και μακάρι η Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο να ήταν τουριστικός προορισμός. Διότι θα είχαν αλλάξει τα πράγματα. Κάτι θέλει ο κύριος Δαβέτας, ναι, και ο κύριος Σαμοήλης που είναι Κυρκυραίος. Ναι, και έχει και αυτός πονάει για τον τουρισμό, ναι, και εγώ για τη Σάμο. Εγώ το ξέρετε, θα σας πάντα έλεγα το εξής. Ναι. Δεν ξέρω αν το κάνετε, αλλά η πρότασή μου είναι ότι θα μπορούσατε να συνδέσετε αυτούς όλους τους τουρίστες που έρχονται και γενικότερα με αυτές τις οργανώσεις που έχετε σε επαφή και με το λεγόμενο πολιτιστικό τουρισμό. Βέβαια, Κρήτη και όλα Κρήτη, τα μέρη. Έτσι. Είδα ότι έχετε καταπληκτικά μέρη, ήμουνα τις προάλλες και είδα όμως τα μουσεία, τα οποία να μην είναι πολυσύχναστα. Δηλαδή, έβλεπα τους τουρίστες να είναι περισσότερο οι τουρίστες οι οποίοι θα πάνε να παίξουν μόνο στην παραλία ή στα άλλα μέρη. Καλό θα ήταν να εντάξετε και τον πολιτιστικό τουρισμό, με την έννοια ότι κάποιοι που θέλουν να δουν τα διάφορα μουσεία, τα διάφορα αξιόλογα μέρη, να μπαίνει αυτό στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Θα βοηθήσει, μάλιστα, πάρα πολύ στην πολιτιστική ταυτότητα του μέρους μας, της Ελλάδας. Ναι. Σωστά, όπως ανέφερα και στο ξεκίνημα της σύνδεσής μας, η βασική επιδίωξη είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των επισκεπτών. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, λόγω κάποιων λάθος στρατηγικών και λοιπόν σχεδιασμών του παρελθόντος, έχουμε αυτοεγκλωβιστεί σε ένα μοντέλο ήλιο-θάλασσα. Και δυστυχώς η πλειοψηφία των επισκεπτών που έρχονται απλά για να απολαύσουν τις διακοπές του, την ξεκούρασή τους. Έχουμε λοιπόν σίγουρα πολύ περισσότερα εκτός από τον πολιτισμό που είναι ο βασικός πυλώνας. Έχουμε επίσης πάρα πολλά όπως είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, ιατρικός τουρισμός. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ιατρικές μονάδες και μπορούν να γίνουν μεγάλοι και δυνατοί συνδυασμοί. Μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά και οικονομικά. Τουρισμό, ακριβώς.
Και σίγουρα πλέον έχουμε καταλάβει ότι το νησί, καλώς ή κακώς, κάπου έχει ένα πεπερασμένο αριθμό κρεβατιών. Οπότε επιπλέον κόσμος ποσοτικά είναι δύσκολο να έρθει κατά τη διάρκεια της κυρίας σεζόν. Οπότε αυτή τη στιγμή η επιδίωξη όλων των επιχειρηματιών είναι κυρίως να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτά τα πλεονεκτήματα που έχουμε, τα πολιτιστικά και τα άλλα θεματικά. Ακριβώς. Και να τραβήξουμε επιπλέον κόσμο. Έτσι. Ο οποίος είναι και πιο αυτός. Και βέβαια ο ιατρικός τουρισμός, είπατε μια μεγάλη κουβέντα, ακούγα και σε ένα συνέδριο τον Δημήτρη τον Σπυρίδη να το λέει αυτό. Μεγάλη υπόθεση ιατρικός τουρισμός, γιατί οι Τούρκοι έχουν βάλει καραβάκια και μαζεύουν από όλο το Ανατολικό Αιγαίο κόσμο με 50% τιμές κάτω, κύριε Παντελή, τους μαζεύουν απέναντι, τους κάνουν καλά και τους ξαναγυρίζουν πάλι πίσω. Κύριε Βαμιαδάκη, να είστε καλά. Και ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Παίρνουμε μια γεύση από παντού. Πάμε στη Βόρεια Ελλάδα γρήγορα. Ωραίο καίκι αυτό. Δεν είπα τίποτα. Ωραίο καίκι. Θα πείτε αμέσως. Λοιπόν, έχω καλή είδηση για τους ψαράδες. Καταπληκτική είδηση για τους ψαράδες. Αντί για τα 67 θα παίρνουν σύνταξη στα 65. Πέρασε από τη Βουλή και είναι πολύ σημαντικό για τους Έλληνες αλληλείς. Λοιπόν, αντί για τα 67, στα 65 συνεχίζεται η εξέλιξη αυτή, γιατί η θάλασσα έχει ζόρια, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, καλοκαίρι, τώρα ξεκινάνε και οι άδειες, έτσι, οπότε να δώσουμε λιγάκι, ναι, όσο πιο σύντομα μπορούμε, να δούμε τι θα συναντήσει ο τουρίστας, ναι, ο επισκέπτης, ο οποίος θα επισκεφτεί τη Χαλκιδική, που είναι και ο κοντινότερος προορισμός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τιμούλες. Να σας πω πως ο καφές μαζί με νεράκι τις περισσότερες φορές ξεκινάει από 3,5 ευρώ, φτάνει 4-4,5 ανάλογα και με το είδος του καφέ που θα παραγγείλουμε. Λίγο πιο ακριβές είναι οι μπύρες, γύρω στα 4-5 ευρώ μας λένε, και στα 7-8 ευρώ το ποτό. Σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια περιλαμβάνεται ξαπλώστρα και ομπρέλα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις καταστημάτων και επιχειρηματιών οι οποίοι χρεώνουν εξτρά τις υπηρεσίες αυτές. Βέβαια, πολλές φορές, και αυτό είναι αρνητικό, εξαρτάται και από τον τουρίστα, από την εθνικότητα του τουρίστα, καθώς άλλες τιμές κάνουν στους Έλληνες, άλλες τιμές κάνουν στους ξένους. Όσες φορές. Υπάρχει μια τέτοια διαπίστωση. Όσες φορές έκανες ρεπορτάζ, έπεσε σε έλεγχο πουθενά? Να γίνεται έλεγχος. Να πω την αλήθεια, Γιώργο, ζωντανά έλεγχο να δούμε δεν έχει τύχει. Μαθαίνουμε και τους ελέγχους από τα δελτία τύπου που δίνουν οι υπηρεσίες. Αλλά να γίνονται τόσο συχνοί, αν θέλεις, ή τόσο, ξέρω εγώ, μαζικοί έλεγχοι, ούτως ώστε να πετύχουμε κι εμείς, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει. Με κάθε επιφύλαξη, βέβαια, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι για τις αρχές και τους φορείς που πραγματοποιούν τους ελέγχους. Πάντως, είναι πολλές οι περιπτώσεις όμως που διαπιστώνονται παραβάσεις, και αυτό το βλέπουμε από το καθημερινό δελτίο που λαμβάνουμε από τους αρμόδιους φορείς, Γιώργο. Είναι πολλές οι φορολογικές κυρίως παραβάσεις. Για πες μου τώρα, θα είσαι μαζί μας Σαββατοκύριακο ή Έλενα ιατρού? Βέβαια, θα είμαστε μαζί, Γιώργο. Θα είμαστε μαζί για να σε χαιρετήσω, ναι, την Κυριακή. Θα σαλπάρουμε, λέμε κι εμείς, κύριε Παντελή, την Κυριακή, όπου βγάλει το Αιγαίο, αφού περάσουμε από τη Σάμο πρώτα. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σαμοήλη, τον Κερκυραίο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπα μισή κουβέντα για τον τουρισμό, έτσι, αλλά ωραία η Κέρκυρα. Για τον τουρισμό δεν είπα μισή κουβέντα, θέλω όσο να θέλετε. Πω. Ήθελα να πω το εξής. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ καλά. Όμως η πραγματικότητα είναι μια διαφορετική. Πέρσι, με άνοδο πάλι του τουρισμού, ναι, είχαμε 9.000 εργαζόμενους λιγότερους στον τουρισμό. Λιγότερους. Μάλιστα. Και επίσης οι εργασιακές σχέσεις στα ξενοδοχεία είναι σχέσεις γαλέρας. Τα λιποθυμικά επεισόδια από τις καθαρίστριες, μάλιστα, και τις καμαριέρας ανεβαίνουν κατακόρυφα αυτή την περίοδο στην Κέρκυρα και από ό,τι πληροφορούμε και σε όλη την Ελλάδα. Άρα λόγω θέλετε της λοιπόν εντατικοποίησης, νέο εργασιακό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα, επίσης, τον τουρισμό. Τα all inclusive, ναι, τα οποία είναι η κυρίαρχη μέθοδος. Εκλοβίζουν τον κόσμο μέσα στο ξενοδοχείο. Τον λέτε, κόσμο το ένα, και το δεύτερο, δεν αποφέρουν και τα ανάλογα οικονομικά στους ίδιους ξενοδόχους. Διότι όταν άρα θέλετε διεύρυνση, αυτός που έχει το βραχιολάκι να βγαίνει και γύρω. 20 ευρώ, μάλιστα, την κλίνει και να πίνουν και να τρών όλη μέρα, καταλαβαίνετε ότι, μάλιστα, ο ξενοδόχος, λοιπόν, μπαίνει μέσα. Κάνατε διαπιστώσεις σημαντικές. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ και, έτσι, εύχομαι την ειρήνη στη Γάζα, διότι πρέπει στη Γάζα και το Ισραήλ, μάλιστα, να έχει
την, αυτό που πρέπει σαν κράτος. Και οι Παλαιστίνοι να βρουν το δίκαιο τους. Λοιπόν, μέσα να πω και εγώ για τη Γάζα ότι εχθές ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε υπόμνημα διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ. Ακριβώς γι' αυτό την απαράδεκτη κατάσταση και ανθρωπιστική κρίση που διέρχεται. Είναι τραγικά. Δεν βλέπουμε τα πράγματα μόνο από μια πλευρά. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Τραγικά. Αλλά και το Ισραήλ πρέπει να προστατευτεί. Είναι τραγικά. Από τις ρουκέτες της Χαμάς. Πρέπει και τα δύο να βρούμε ισορροπία. Τα όσα συμβαίνουν. Κύριε Παντελή, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα καταβολής των συντάξεων. Έτσι. Μέρισμα μέχρι τον Οκτώβριο θα παίρνουν σταδιακά. Έτσι. Ναι, θα πάει σταδιακά, Γιώργο μου, να σου ευχηθώ κι εγώ και σε σένα. Δεν θα είσαι Σαββατοκύριακο. Στα κορίτσια, καλό καλοκαίρι. Δεν θα είσαι Σαββατοκύριακο. Δεν θα είμαι Σαββατοκύριακο, θα είμαι εκτός Αθηνών. Μην μου λες τέτοια. Θα επιστρέψω Δευτέρα. Θα επιστρέψω Δευτέρα. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε εσείς Δευτέρα. Λοιπόν, μέρισμα συνεχώς έως τον Οκτώβριο. Θα δίδεται και συντάξεις αυτή τη βδομάδα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς έτσι είναι και πιστεύω αυτή τη βδομάδα είναι ο κύριος Δαβέτας εκεί. Να ψηφιστεί αυτή η ευλογημένη τροπολογία, να μην χρεώσουμε 100.000 κόσμο με 100 ευρώ. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς. Και για τις αρχικές και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις. Να ευχαριστήσουμε για το μαγκαζίνο. Το μαγκαζίνο σήμερα ολοκληρώνει την πορεία του, αυτή την πορεία. Ευχαριστώ τους τεχνικούς, τους συνεργάτες, σκηνοθέτες, τους πάντες. Γιατί πίσω από εμάς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται συνεχώς και αδιαλείπτως, όλοι οι τεχνικοί, οι άνθρωποι στις κάρτες, τι να πω, δηλαδή αν αναφέρω ονόματα θα βραδιάσουμε. Εύχομαι ότι το καλύτερο, εμείς αύριο το πρωί στις 6.30 και Σάββατο και Κυριακή θα δώσουμε την ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Θα είναι εδώ η κυρία Τσέγκου και από εκεί και πέρα οι διακοπές, οι όποιες διακοπές με τις λίγες μέρες για όλους, ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλές για όλο τον κόσμο. Αύριο το πρωί ραντεβού. Ευχαριστώ κύριε Δαβέτα, ευχαριστώ κύριε Σαμουήλ. Πορευθέντες μαθητεύσατε στους καλό καλοκαίρι. Πορευθέντες μαθητεύσατε στους πολιτικούς αρχηγούς τώρα Σαμαράς. Με Βενιζέλο και με Χαρδούβελη σε σύσκεψη θα τα μάθετε από τον Sky. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι η ζωή μας είναι μία και μοναδική και δεν χρειάζεται στενοχώρια.